Ερχόμαστε εδώ με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα του Περιβάλλοντος. Η αυριανή μέρα γνωρίζουμε καλά ότι θα αξιοποιηθεί από διάφορα αστικά επιτελεία για να χύσουν τα γνωστά κροκοδίλια δάκρυα για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, για τις περιβαλλοντικές καταστροφές που επέρχονται από φυσικές καταστροφές που δεν μπορούν να υπολογίσουν. Για όλα αυτά που γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι στόχο έχουν να αποκρύψουν τις πραγματικές τους επιδιώξεις, που είναι ουσιαστικά η κερδοφορία των διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων που έχει ως όχημα και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όλο το άγχος το οποίο προβάλλουν για τη ρύπανση του περιβάλλοντος είναι καθαρά υποκριτικό. Αυτό το βιώνουμε και στην περιοχή μας. Στο όνομα της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων δεν διστάζουν να παραδώσουν γη και είδωρ, τις θάλασσές μας, το φυσικό πλούτο της χώρας. Πολλές περιοχές τις καταδικάζουν στην περιβαλλοντική υποβάθμιση και καταστροφή, δεν νοιάζονται στην πραγματικότητα για την υγεία του λαού. Τα γνωρίζουμε αυτά, βλέπουμε τι συμβαίνει στη Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και στην περιοχή μας, στην Καλαμαριά, που ήδη άνοιξε μια συζήτηση, ήδη δηλαδή είναι αποφασισμένο, η παράδοση της Μαρίνας της Αρετσούς σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Εμείς είμαστε ξεκάθαρα αντίθετοι σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Θεωρούμε ότι ο λαός θα πρέπει και με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα του Περιβάλλοντος να προβληματιστεί στο πού αποβλέπουν ουσιαστικά αυτές οι στοχεύσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι στη σημερινή περίοδο, που από τη μία βλέπουμε ότι ανησυχούν για το περιβάλλον, όπως μας λένε, την ίδια περίοδο περνάνε νομοσχέδια που κάνουν πολύ εύκολο στους επιχειρηματικούς ομίλους, χωρίς να τηρούν τους στοιχειώδεις περιβαλλοντικούς όρους, να επενδύουν πάνω στο φυσικό πλούτο της χώρας. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο λαός απέναντι σε αυτά πρέπει να σταθεί απέναντι, θα πρέπει να διεκδικήσει να μην ιδιωτικοποιηθεί ο φυσικός πλούτος της χώρας, καμία ιδιωτικοποίηση είτε της θάλασσας, είτε των δασών, να υπάρχει δωρεάν νερό για όλους, να μην γίνεται αυτό το έγκλημα με την καύση των ρήπων σε μια σειρά περιοχές, αστικές περιοχές που κατοικεί πληθυσμός, και τελικά να βάλει στο επίκεντρο εκείνο το δρόμο ανάπτυξης, ο οποίος πραγματικά θα έχει ως βάση τις λαϊκές ανάγκες και όπου το περιβάλλον και αυτό θα είναι ενταγμένο σε ένα σχεδιασμό κεντρικό, ο οποίος θα έχει στο επίκεντρο πάλι, λέμε, τις λαϊκές ανάγκες και θα εξυπηρετήσει ουσιαστικά τα συμφέροντα του λαού με σεβασμό προς το περιβάλλον, με μια ανάπτυξη η οποία δεν θα έχει σαν αποτέλεσμα τη ρύπανση του περιβάλλοντος, αλλά την πραγματική απόλαυση όλων αυτών των φυσικών πόρων από το λαό μας.